Περισσότερα από 20 μαχητικά αεροσκάφη από συμμάχους και εταίρους του ΝΑΤΟ συμμετείχαν σε μια εκπαιδευτική άσκηση μεγάλης κλίμακας στον εναέριο χώρο της Βαλτικής. Η δραστηριότητα ξεκίνησε στην αεροπορική βάση Αμάρι στην Εστονία και συμμετείχαν στρατιωτικέ δυνάμει από τι Ηνωμένε Πολιτείε το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φιλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Εστονία και την Ολλανδία. Ο στόλο χρησιμοποίησε διάφορε τακτικέ και διαδικασίε για να ολοκληρώσει πραγματικέ προκλήσει στον αμφισβητούμενο αεροπορικό τομέα. Καθ' όλη τη διάρκεια τη άσκηση, τα πολυεθνικά μαχητικά αεροσκάφη υποστηρίζονταν από ανεφοδιασμού αέρο-αέρο. Η συγκέντρωση μια άσκηση 7 εθνών σε αυτή την κλίμακα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αποτελεί απόδειξη τη ευελιξία και τη απρόσκοπτη συνεργασία μα, δήλωσε ο διοικητή τη Royal Air Force Wing, Scott McCall. Σύμφωνα με τον ΝΑΤΟ, τα έθνη πέτυχαν πολλά ορόσημα κατά τη διάρκεια τη άσκηση. Η άσκηση περιέλαμβανε επίση τη συνεργασία του κοινού βρετανογερμανικού αποσπάσματο Eurofighter που βρίσκεται στην Εστονία. Η φιλανδική πολεμική αεροπορία συνεργάζεται τακτικά με τους εταίρους του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της κοινή μα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ευρώπη. Αυτό περιλαμβάνει ασκήσεις και εκδηλώσεις εκπαίδευση στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και στον Ανώτατο Βορρά, θήλωσε η Φιλανδή πρέσβυρα στην Εστονία Βέσα Βασάρα. Στις 3 Απριλίου, η Πολωνία επιβεβαίωσε ότι είχε μεταφέρει τα μαχητικά της ΜΥΓ-29 στην Ουκρανία. Ο συνολικός αριθμός των αεροσκαφών που προετοιμάστηκαν για την Ουκρανία δεν αποκαλύφθηκε. Στα τέλη Μαρτίου, η Σλοβακία έστειλε επίσης 4 MiG-29 στο Κίεβο. Συνολικά, η Μπρατισλάβα συμφώνησε να παράσχει 13 μαχητικά. Την 1η Απριλίου, τα Σκόπια επιβεβαίωσαν επίσημα την απόφασή του να προμηθεύσουν την Ουκρανία με 12 επιθετικά ελικόπτερα MI-24. Έως και 6 από αυτά φέρεται να αναβαθμίστηκαν. Τα αεροσκάφη προσαρμόστηκαν για αλληλεπίδραση με τον Άτο. Νωρίτερα αναφέρθηκε ότι τα Σκόπια μετέφεραν τέσσερα επιθετικά αεροσκάφη SG-25 στην Ουκρανία, τα οποία αγοράστηκαν επίση από το Κίεβο. Το αεροσκάφο δεν έχει πετάξει από το 2004. Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία έχασε πολλά αεροσκάφη και επαγγελματίε πιλότους από την έναρξη τη ρωσική εισβολή. Η ρωσική αεράμινα εξακολουθεί να αναχαιτίζει ουκρανικά αεροσκάφη σχεδόν σε καθημερινή βάση. Χωρί την καταστολή τη ρωσική αεράμηνα, κάτι που δεν είναι δυνατό χωρί την άμεση εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, ο αριθμό των ξένων αεροσκαφών που αποστέλλονται στην Ουκρανία δεν παίζει κανένα σημαντικό ρόλο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.